Οι ευκαιρίες, οι προκλήσεις και οι εξελίξεις της φαρμακευτικής αγοράς, καθώς και ο αναδυόμενος ρόλος των στελεχών του κλάδου ως ηγετών στη διαμόρφωση του μέλλοντος της υγείας, αποτέλεσαν τους βασικούς άξονες της συζήτησης στο 14ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Μάνατσμεντ. Συνεδρίου μας, το δεύτερο τραπέζι, βασική θεματολογία που αναλύθηκε ήταν πώς οι νέες τεχνολογίες, οι νέες τάσεις, τα big data, το AI επηρεάζει τους οργανισμούς, τον εργαζόμενο, τους οργανισμούς με την έννοια νέων θέσεων, νέων ρόλων, ποια είναι τα competencies εκείνα που προάγουν και εξελίσσουν τους οργανισμούς. Ο ασθενής παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό, αλλά πέρα από τους οργανισμούς το τραπέζι ξεφεύγει και ακουμπάει και θα έλεγα προσωπικά τον κάθε εργαζόμενο, γιατί όντως αυτές οι νέες τάσεις δημιουργούν ανάγκες για εξέλιξη. Η εξέλιξη σημαίνει νέες δεξιότητες και ικανότητες, οι οποίες θα κάνουν τους εργαζόμενους ελκυστικούς είτε για την εταιρεία τους είτε για άλλες εταιρείες και στο μέλλον. Συνεπώς, είναι μια ευκαιρία οι συμμετέχοντες να αντιληφθούν τις νέες τάσεις, να αγκαλιάσουν αυτές τις νέες ιδιότητες, να εξηγήσουμε πώς οι γενιές μεταξύ τους μπορούν να συλλειτουργήσουν. Επίσης να αναλύσουμε και να δούμε πρακτικά tips για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το στρες στην εργασία, ειδικά μετά την περίοδο του κορονοϊού που έχουμε δει ότι έχει μεγαλώσει και έχει παίξει κάποιο ρόλο η πανδημία. Και τέλος να δώσουμε και πρακτικά tips που αφορούν το personal branding και θα βοηθήσουν τους εργαζόμενους να ξεφύγουν από το καβούκι τους και να γίνουν πιο εξωστρεφείς στο εργασιακό περιβάλλον. Άρα είναι κάτι που αφορά τον εργαζόμενο. Πιστεύω ότι η συγκεκριμένη θεματολογία πάντα δημιουργεί, είναι ελκυστική, γιατί αφορά εμάς και είναι μια θεματολογία από εμάς για εμάς. Μόλις έχει τελειώσει το 14ο συνέδριο της ΕΦΑ, ένα συνέδριο το οποίο δημιουργείται από τα στελέχη και τα στελέχη της φαρμακοβιομηχανίας και προσβλέπει πάντα σε μια θεματολογία η οποία βλέπει στο μέλλον και προσπαθεί να λύσει θέματα τα οποία θα έρθουν στο μέλλον στην φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα. Για φέτος είχαμε ρεκόρ συμμετοχών, 1.300 συμμετέχοντες, στελέχη από πολυεθνικές αλλά και από ελληνικές εταιρείες, οι οποίοι παρακολούθησαν το συνέδριο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Είχαμε τη τιμή να έχουμε μαζί μας ψυχολογικές προσωπικότητες όπως τον Υπουργό Υγείας, προέδρους όλων των συνδέσμων, του ΣΦΕ, τη Pharma Innovation Forum, PEF, EFEG και ούτω καθεξής. Διεθνείς ομιλητές, τόσο όσον αφορά το innovation και το AI, όσο και σχετικά με τα στελέχη, σχετικά με το ποια είναι τα competencies και οι γνώσεις που θα πρέπει να έχουν τα στελέχη από το 2024 και έπειτα. Τελείως την τελευταία μέρα είχαμε εξέχοντες keynote speakers, τον κύριο Πίτερ Οικονομίδης, την κυρία Τατιάνα Κολοβού, καθηγήτρια στο Indiana University από την Αμερική, την κυρία Τζίλε Λούλ, η οποία είναι από την Ιρλανδία και είναι μια innovational προσωπικότητα. Και τέλος, τελειώσαμε με τα αριστεία, τα οποία στην ουσία οι συνάδελφοι παρουσίασαν υποψηφιότητες σε 5 κατηγορίες, σε ένα και πάλι θεσμό των αριστείων, όπου είχαμε 38 συμμετοχές σε 5 κατηγορίες. Οι 12 υποψήφοι που προκρίθηκαν διαγωνίστηκαν και ψηφίστηκαν από τα περισσότερα στελέχη της φαρμακευτικής αγοράς. Ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία και προσβλέπουμε και στο επόμενο συνέδριο. Το κάναμε σήμερα είχε σκοπό να αναδείξει τι σημαίνει η επανάσταση στον τομέα των δεδομένων, της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, όλοι οι ομιλητές νομίζω δείξαμε τον καλύτερο τρόπο πώς μπορούμε να πάρουμε αξία σαν αλυσίδα του φαρμάκου από τη στόχευση με το λανσάρισμα, την εμπαρευματοποίηση ενός θεραπευτικού προϊόντος, μιας θεραπευτικής λύσης, αλλά ταυτόχρονα έδειξαν και ποιες προκλήσεις και ευκαιρίες έχουν όλοι οι παίχτες του συστήματος υγείας να επωφεληθούν με την αξιοποίηση των σωστών δεδομένων. Ήταν κάτι το οποίο πιστεύω έδειξε πολλές ωραίες τάσεις και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα, γιατί είχαμε ομιλητές οι οποίοι και εκείνοι δουλεύουν σε διαφορετικές χώρες. Και γιατί όχι, παραμένω σίγουρη και αισιόδοξη ότι πολλές από αυτές τις λύσεις θα τις δούμε σήμερα και σίγουρα και στην πατρίδα μας.